Ρε παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει. Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Και τα πλοία μπορεί να φεύγουν, αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Γεια μας ρε παιδιά. Είναι η αγάπη ένας σταθμός, κάθε φιλί και ένας καημός, κι εκεί που είναι όμορφη βραδιά γεμίζει δάκρυα η καρδιά. Φωνάτε όσοι αγαπάνε, γιατί χαμά μες στη ζωή είναι ακρίβη. Φωνάμε όσοι αγαπάνε, γιατί χαμά μες στη ζωή είναι ακρίβη. Μα που να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ, μα που να άπου είσαι όλη μου η ζωή. Μα που να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ, μα που να πάω άπου είσαι όλη μου η ζωή. Σ' αγαπώ και χάνομαι, χάνομαι, χάνομαι στο πόνο. Σ' αγαπώ και καίγομαι, καίγομαι, καίγομαι και λιώνω. Εσένα θέλω μόνο. Σ' αγαπώ και χάνομαι, χάνομαι, χάνομαι στον πόνο. Σ' αγαπώ και καίγομαι, καίγομαι, καίγομαι και λιώνω. Εσένα θέλω μόνο. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού. Πολύ περισσότερο στους Έλληνες της Αμερικής, θα σας πω σε λίγο γιατί. Λοιπόν, ξέρετε, είναι γνωστό βέβαια ότι σε όποιο στίβο και αν αγωνίζεται κανείς, πολύ περισσότερο αν ασχολείται με την τέχνη, τα πρώτα μεγάλα παράσημα που θες να πάρεις και που μετράνε για σένα και που δείχνει ότι καλά πας, είναι από το χώρο σου, από τους συναδέλφους σου. Ο Θέμης Αδαμαντίδης είναι ένας σπουδαίος τραγουδιστής, αλλά
Το σημαντικό είναι ότι τον παραδέχονται από το χώρο του. Οι συνάδελφοί του, οι άνθρωποι γύρω από το τραγούδι, από όποιο χώρο και να είναι, παραδέχονται ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη φωνή. Αυτά το έχουν πει βέβαια και κολοσσοί του ελληνικού μας τραγουδιού. Δεν λέω μόνο για τους σύγχρονους συναδέλφους του. Και ο Στάθης ο Διονυσίου και ο Καζαντζίδης και ο Πάριος έχουν πει για τη φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη ότι είναι ακριβή και σπάνια. Ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής λοιπόν, ο οποίος δεν ξέρουμε πόσο το ξέρει και ούτε μας ενδιαφέρει πόσο το ξέρει, πόσο σπουδαίος είναι, ο οποίος ίσως να μην έχει τη θέση που αξίζει σε αυτή τη σπουδαία φωνή που έχει. Αυτό είναι δικό του θέμα ή μπορεί να μην έκανε κάτι καλά γύρω από τα γύρω-γύρω, αλλά στην ουσία το χρυσάφι είναι ατόφιο και καθαρό. The final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full of terrible needs and every highway. Much more than this, I did it my way. Να το ξέρεις πως για πάντα θα με δίπλα σου εγώ. Για σένα, για σένα όλη η ζωή μου, το φως μου την αναπνοή. Τα μάτια μου τα πιο αν θες για σένα. I am sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. Σαρμύρα το γυμνό κορμί σου, σου πέρα τους δελφούς γλυκό νερό. Στα δύο μου είπες πως θα κόπτει η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Τώρα το δικιό σου γυρεύεις, μες στο κιωτό και μες στη ζάλη. Φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, γενικά εσύ. Ζήσαμε στιγμές ώρες, έχουμε αναμνήσεις κι είναι κρίμα για ένα σπάλεμα όλα να τα σβήσεις.
δρόμο απ' τη χαρά. Μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά. Επειδή εμάς μας αρέσει η ουσία, είπαμε να περάσουμε μια βραδιά με όλη μας τη χαρά να του την αφιερώσουμε, γιατί ακριβώς αυτό που είπα στην αρχή, θεωρούμε ότι η καθαρή αξία, εμείς τουλάχιστον θέλουμε να την αναδεικνύουμε, άσχετα από το αμπαλάζ. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ όλους που μου κάνετε την τιμή αυτή, τα τόσο ωραία λόγια που άκουσα αυτή τη στιγμή. Έχω μεγαλώσει με τους περισσότερους εδώ και ιδιαίτερα με τους συναδέλφους μου καλλιτεχνικά. Έχουμε μεγαλώσει μαζί. Έχουμε περάσει και κάποιες καταστάσεις και θέλω να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου και θα ευχαριστήσω και την παραγωγή, γιατί εγώ δεν το πιστεύω ότι θα μου κάνατε αυτή την τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Θέμη, ξεκίνησε από πιτσιρικά σε που μπήκε στα βάσανα. Ναι. Στα βάσανα με την καλή έννοια, λέω. Ξεκίνησα από 14 χρονών στην Πλάκα, δίπλα σε ρεμπέτες. Το Σπύρο Καλφόπουλο, την Άννα Χρυσάφη, το Στέλιο το Κυρομίτη. Πήγαινα και σχολείο, βέβαια, την ημέρα. Η μαμά σε πήγαινε, Ναι, στο ναι, ναι. Στην Πλάκα. Ναι, γιατί ήταν πολύ καλοί άνθρωποι και με αγκαλιάσανε. Και τις πρώτες δύο μέρες έτρεμα τα παντελόνια μου. Είχα πολύ τρακ. Αλλά εντάξει, με βοηθήσανε, γιατί με βοήθησαν να σταθώ, να κρατηθώ. Να το αγαπήσω. Γιατί θα μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Να είχα κάποιες εμπειρίες που δεν θα μου άρεσαν και να είχα σταματήσει. Και να σε είχαν αποτρέψει. Συνεργάστηκες, βεβαίως, μου έλεγε ο Άγγελος πριν, ότι ήσουν με το Στράτο το Διονυσίου. Ναι, μετά, όταν απέκτησα κι εγώ την πρώτη μου δισκογραφία και τη δεύτερη, ήμουν κοντά σε μεγάλους καλλιτέχνες και ήταν χαρά μου τόσο, ας πούμε, που τραγούδαγα δίπλα στο Στράτο και άκουγα, εγώ έβγαινα από το καμαρίνι έξω και τον άκουγα πάντα. Πώς έβγαινε έτσι, ας πούμε, τα αυτά που έλεγε, πώς τα έλεγε, ήταν τρέλα για μένα. Ο χώρος, λοιπόν, λέει, οι φίλοι που σε ξέρουν και εμείς που σε γνωρίζουμε λιγότερο, αλλά αυτά τα πράγματα φαίνονται, φωνάζουν, ότι παραείσαι σεμνός. Καλά κάνεις, μαγιά σου. Ο καθένας όπως είναι και όπως του βγαίνει. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Αυτός μας αμέσως. Αφού έτσι νιώθεις άνετα. Γιατί άμα πάει να κάνεις και κάτι άλλο, δεν θα βγει και καλό. Άμα δεν το έχεις. Το καλό είναι, ξέρεις τι, εγώ πιστεύω, τι να πω τώρα, καλό είναι να λένε για σένα κάτι καλό. Mm. Τώρα να προσπαθήσεις εσύ να κάνεις κάτι, να υπερβείς από αυτό που μπορείς και που... Πας πιστεύω, να πεις ότι εσύ είναι άσκοπο. Εσύ λέω, εγώ τραγουδάω, παιδιά, αυτό είναι. Με τον τρόπο σου, με τον τρόπο σου. In your way, που λέμε. My way, λοιπόν. My way. Α, το My way, έλα να το αφιερώσουμε. Είναι ο Μπάμπης ο Βελισάριος εδώ. Ο Μπάμπης ο Βελισάριος, θα τον ξέρετε πολύ βεβαίως και από την εκπομπή και από αλλού, είναι ένας πολύ σπουδαίος τραγουδιστής. Από τελείως άλλο χώρο, λοιπόν. Από τελείως άλλο χώρο. Μπάμπης, θα είσαι λυρική, ένας λυρικός καλλιτέχνης, πολύ σπουδαίος κτλ. Ωστόσο, όταν σε άκουγε προηγουμένως στις πρόβες, μου λέει πόσο μεγάλος τραγουδιστής. Εγώ να δεις όταν τον άκουγα. Ναι. Θες να του κάνεις την αρχή να μας πει το My Way, το οποίο θα σου αφιερώσουμε. Για πάμε. Θα προσπαθήσω, έτσι. Ναι. Say it clear,
I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full of terrible needs and every highway. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exception. I planned each other course, each their footstep along the byway. And more, much more than this, I did it once. I had my fill myself of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy. Φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής. Μια τέτοια αγάπη δεν την έζησε κανείς. Ό,τι και να γίνει, όπου να με κι όπου να σε, η αγάπη μας θα μείνει, μη σε νοιάζει. Φοβάσαι, να το ξέρεις πως για πάντα θα με δίπλα σου εγώ. Για σένα, για σένα όλη η ζωή μου, το φως μου την αναπνοή μου, τα μάτια μου τα πιο αν θες για σένα. Για σένα όλα τα δέχω και για σένα.
senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Τα μάτια μου τα πιο ανθέτια σένα. Ωραία στιγμή, ε. Αυτά, είδατε τι ωραία που είναι αυτά τα φαινομενικά ατέριαστα, ας πούμε, ε. Άμα δεν είναι καθένας κλεισμένος στο μικρό κόσμο του και ψάχνει παραέξω, μπορεί να γίνονται μικρά θαύματα, έτσι. Από φαινομενικά ατέριαστα στις καταστάσεις. Λοιπόν, πάμε από με τις καλησπέρες μας. Πέτρος Κασιώτης, καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Τι γίνεται, φίλε? Μια χαρά. Μόλις ρώτησα αν αυτά τα δύο τραγούδια που ακούσαμε και για μένα ήταν μεγάλη έκπληξη, αν έχουν βγει σε δίσκο. Και μου είπε όχι. Οπότε τώρα πρέπει να γράψουμε την εκπομπή. Ναι. Ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ. Είναι πάλι μια εθνική Ελλάδας. Ναι. Έχει μαζευτεί. Θέλω να πω για το τιμόμενο πρόσωπο ότι εγώ νομίζω ότι όλα καλά τα έκανε στη ζωή του. Μπορεί η συστολή του να είναι παραπάνω και από το κανονικό. Αλλά αυτό νομίζω ότι αρέσει σε όλους. Όταν είπα σε κάποιο φίλο γεμάτος χαρά ότι θα έρθω εδώ, μου είπε για ποιο πράγμα και του λέω: έχουν αφιέρωμα στο Θέμη Αδαμαντίδη. Και σας λέω στο λόγο της τιμής μου ότι μου απάντησε: ο συνεχιστής των μεγάλων. Αυτό θα πεις. Και αυτό θέλω να πω. Και επειδή έτρεμε 14 χρόνων τα πόδια του, που διάβασα στο αυτοβιογραφικό του κομμάτι, ότι τρέμαν τα πόδια του όταν έλεγε το πρώτο τραγούδι, θέλω να του πω ότι περίπου ίσως λίγο μετά, τρέμανε τα δικά μου χέρια, γιατί. Άλλου τρέμουν τα πόδια, άλλου τα χέρια. Και γιατί τα χέρια τα δικά μου? Γιατί έγραφα το πρώτο μου ρεπορτάζ. Στα πρώτα ρεπορτάζ τρέμανε. Και μπορεί να τρέμουν και ακόμα, έτσι, λιγάκι. Γιατί αυτό ή και η φωνή μου όταν μεταδίδω ένα ρεπορτάζ. Πάντα ρωτάω τι γίνεται. Όλα καλά λοιπόν. Εμείς τον βλέπουμε σαν συνεχιστή των μεγάλων. Πραγματικά με αυτούς που δούλεψε. Είχε μεγάλους δάσκαλους και φαίνεται ότι τελικά εκείνοι οι δάσκαλοι της δεκαετίας 70-80 ίσως να είναι το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν τώρα. Κάποιος όμως έχει ανάμεσά σου. Αυτά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κυρία Χρήση Αρχιομουργή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά, χαίρομαι που είμαι εδώ. Χριστός Ανέστη, για 40 ημέρες, έτσι. Πολλά. Ισχύει, έτσι. Λοιπόν, χαίρομαι και θέλω να πω ότι ο Θέμης, ως τραγουδιστής του έρωτα και της αγάπης, επειδή πριν κάνατε κάποιο σχόλιο για το ότι δεν είναι μπροστά στην επικαιρότητα και δυνατά, είναι δυνατά στις ψυχές μας καταρχήν. Και δεν θα μπορούσε ο τραγουδιστής του έρωτα και της αγάπης να είναι στο Star System. Διότι η αγάπη και ο έρωτας δεν μπαίνουν σε σύστημα. Πολύ τον εμπορεύουν. Δεν μπαίνουν σε σύστημα, γι' αυτό και είναι ο Θέμης ο Αδαμαντίδης. Αυτός που ξέρουμε και αγαπάμε και ερωτευόμαστε με τα τραγούδια του. Και ήθελα να πω ότι ακόμα και όταν δεν είμαι ερωτευμένη, ακούγοντας τα τραγούδια του, νιώθω βαθύτατα την ανάγκη να ερωτευτώ. Μάλιστα.
Ρίξε ένα τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Μπάμπης Βελισάριος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Παπίνο μου. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου που βρίσκομαι εδώ για να τιμήσω αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας. Δεν σας κρύβω ότι τον γνωρίζω το Θέμη Αδαμαντίδη βεβαίως από τη δεκαετία του 80, αλλά τις τελευταίες δύο μέρες έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο παραπάνω. Ήθελα να ακούσω έτσι το ρεπερτόριό του, ήθελα να ακούσω το Il Mondo, πώς το έχει τραγουδίσει στα ελληνικά. Και ήταν σοκαριστικό αυτό που άκουσα, αυτό που είδα. Δηλαδή τον μελέτησα και είδα ότι μιλάμε για πολύ μεγάλο τραγουδιστή. Δεν ξέρω αν είμαι άξιος εγώ να το πω αυτό. Πιστεύω ότι το λένε όλοι και όχι μόνο όσοι βρίσκονται εδώ απόψε. Μια τεράστια φωνή. Το επίθετό του νομίζω περιγράφει ακριβώς το μέγεθος της φωνής του. Αδαμάντινος, Αδαμαντίδης. Αδάμας. Αδάμας, μάλιστα. Και θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Είναι διπλή η χαρά μου απόψε, γιατί βρίσκομαι στο ίδιο πάνελ με τον Θανάση Πολυκανδριώτη, το δάσκαλό μου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν από 20 χρόνια με πήρε στην παρέα του, στο οδείο του, και είχα την τιμή να είμαι ένας από τους πρώτους επόμενους. Και χαίρομαι που είμαστε εδώ απόψε. Α, ήταν από τους επόμενους. Θα πω μετά. Μάλιστα. Ήσουν από τους πρώτους επόμενους. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Ο Χρήστος Μενιδιάτης. Χρήστο, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Κι εγώ χαίρομαι πραγματικά. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε. Ναι. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι, ένα σημάδι απ' τη ζωή σου δε μου δίνεις. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι, όσο σκοπεύεις μακριά μου πια να μείνεις. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι. Αυτή τη βραδιά αποφασίσατε να τιμήσετε, να τιμήσουμε έναν πολύ πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τον Θέμη Αδαμαντίδη, το οποίο εγώ προσωπικά το γνωρίζω από πολύ μικρός, σε ηλικία περίπου 8-9 ετών, όταν συνεργαζόταν νομίζω το 82-83 με τον πατέρα μου, στη Φαντασία, πολύ πολύ μικρό παιδάκι εγώ. Σέφερνε τότε... η μητέρα σου, θυμάμαι. Ντυμένος πάντα καλά, στην πένα. Έτσι. Με το κουστούμάκι, ναι. Το γούστο του πατέρα. Στον μπαμπά, ναι, το είχα. Πραγματικά ο Θέμης Αδαμαντίδης είναι ο άνθρωπος της καρδιάς μας. Και για τους συναδέλφους και τους τραγουδιστές και για όλο τον κόσμο. Γιατί με τη σεμνότητά του, με τη σοβαρότητά του, δείχνει πράγματα. Το μέγεθος της φωνής του είναι ανεπανάληπτο. Και εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ μόνο κορυφαίο λαϊκό, όπως συνηθίζει να λέγεται, αλλά είναι κορυφαίος ερωτικός, κορυφαίος pop και μοντέρνος τραγουδιστής. Μπορεί να καλύψει όλα τα είδη με πολύ μεγάλη άνεση. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα, κύριε Φώτη Μεταξόπουλε. Τι γίνεται, δάσκαλε? Τι κάνουμε, καλά? Καλά, 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 καλά. Μένα τα πόδια σου και το κορμί σου. Σήκω και χώρεψε με την ψυχή σου. Που να τα όλα σου τα ξεχάσαι. Αν σ' αγαπάς, αν σ' αγαπάς, κάτω για σε. Εγώ θα πω κάτι στον Αδαμαντίδη, το οποίο δεν το ξέρεις εσύ. Όταν γεννήθηκε, δεν έκλαψε μόλις βγήκε, τραγούδησε. Και η μαμή είπε, τι αδαμάντια φωνή είναι αυτή. Και βγήκε και του μείνε το όνομα, κατάλαβα. Αυτά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, μάλιστα. Γι' αυτό προηγουμένως είπα ότι κυρίως καλησπέρα στην Αμερική, γιατί είναι μαζί μας ο πρόεδρος. Έτσι το συνηθίζουμε να το φωνάζουμε, ο κύριος Κρις Πύρου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρόεδρος της Αμερικανικής Ένωσης. Πρώην γερουσιαστής, πρώην πρόεδρος της Βουλής του New Hampshire και πολλά άλλα. Καλώς μας ήρθες. Ευχαριστούμε. Τιμή μας που είσαι εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τι μας κάνεις, κύριε πρόεδρε? Κοίταξε, για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά που είμαι εδώ. Πρώτον, γιατί αισθάνομαι εσένα φίλο μου. Γνωριστήκαμε εδώ και μερικά χρόνια. Και σε συγχαίρω για την εκπομπή, γιατί δίνεις αυτό το οποίο χρειάζεται ο Έλληνας. Την αναψυχή, το καλλιτέχνη, την υπόδειξη του χορού. Αυτό το οποίο μας έκανε να είμαστε οι παγκόσμιοι ιεροκήρυκες του πολιτισμού. Εδώ και 3.000 χρόνια. Ο Θέμης, έχω χορέψει μαζί του, τον έχω δει, τον έχω απολαύσει. Αλλά τώρα γνωριστήκαμε προσωπικά και όταν διηγήθηκε την ιστορία του ενός 14 χρονών παιδιού, εγώ ήμουν 13,5 όταν με βάλανε στο πλοίο στον Πειραιά, πήγα χθες στον Πειραιά και έκλαψα, γιατί εκεί με βάλανε στο πλοίο μόνο μου, 13 χρονών,
13,5 που ήμουνα και πήγα στην Αμερική. Λέει, τρέμανε τα πόδια του όταν πήγε στην πλάκα. Φαντάσου όταν έκανα μια εκπομπή και με ρωτήσανε αν φοβήθηκα. Λέω, για να καταλάβεις το φόβο πρέπει να τον ξέρεις. Τι ήξερα εγώ όταν με βάλαμε στο πλοίο, ότι υπήρχε θάλασσα. Εγώ στο χωριό που έφυγα μια γούρνα είχαμε και αυτή είχε λάσπη. Λοιπόν, οπότε το καταλαβαίνω απόλυτα και το κατάλαβα όταν αρχίσαμε να συζητάμε και να πίνουμε ένα καφέ στο Κολωνάκι μαζί, το πώς αισθάνθηκε που μπήκε μέσα σε ένα χώρο ο οποίος σε κοιτάζει πάντα κάποιος και εσύ φοβάσαι. Εγώ πήγα στην Αμερική, μπήκα στα εργοστάσια και μετά στην πολιτική της Αμερικής και ανέβηκα γιατί είχαμε πάντα ένα θέατρο, το θέατρο του πολίτη, το θέατρο του ανθρώπου που σε κοιτάζει. Είναι μεγάλο πράγμα να βρεις τους καλλιτέχνες. Πήγα τον Κώστα τον Χαντζή στο Λευκό Οίκο, επειδή εγώ ήταν ήμουν σύμβουλος του Προέδρου Κάρτα, και τον εξήγησα τον Πρόεδρο τι είδους άνθρωπος είναι ο Κώστας ο Χαντζής, ο καλλιτέχνης, ο Έλληνας, με το Στράτο Διονυσίου, με τον Μπέμπι του Στεργίου, όταν ήμουν 18 χρονών, τους μεγάλους καλλιτέχνες στην Αμερική που ήταν, ο Στέλιος Κασατζίδης, αυτοί μας κρατήσανε. Έλεγα του Χρήστου, ο πατέρας του, ο Στράτος Διονυσίου, ο Στέλιος Κασαντζίδης και μετά, παιδιά σαν το Θέμη, μας κρατήσαν Έλληνες. Πηγαίναμε μικρά παιδιά και τελειώνω 40 χιλιόμετρα να ακούσουμε μια εκπομπή, να ακούσουμε το Κασαντζίδη, να πει στις φάμπρικες της Γερμανίας. Γιατί όταν εγώ πήγα στην Αμερική, με πήρε ξάδερφός μου από το λεωφορείο και ο πατέρας μου που ήταν εκεί και η μάνα μου και ο αδερφός μου εργαζόταν στις φάμπρικες. Φαντάσου τι αισθάνθηκα εγώ όταν άκουσα τον Κασαντζίδη να τραγουδάει στις φάμπρικες της Γερμανίας. Ήταν οι φάμπρικες της Αμερικής οι μεγαλύτερες που δεν είχε σκεφτεί ποτέ η Γερμανία. Που και οι τρεις γονείς μου περίμενα μέχρι τις 11.30 ώρα να βγουν από τις φάμπρικες. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι σαν το Θέμη εκφράζουν και εμείς τα αισθανόμεθα. Οι πολίτες, εμείς και ιδιαίτερα εμείς που είμαστε στην ξενιτιά. Αυτοί μας κρατήσαν Έλληνες, ο πολιτισμός μας και ο πολιτισμός αποτεστήθηκε και από τη φωνή του Θέμη. Ευχαριστώ, Θέμη. Ευχαριστώ. Σοφία Τσίπα, καλησπέρα σας, Σοφία. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσα σε αυτή την τόσο όμορφη συντροφιά σήμερα, σε αυτή την εκπομπή η οποία αποτελεί πλέον θεσμό και κρατά ζεστή και όμορφη συντροφιά τα Σαββατόβραδά μας. Και βέβαια είναι από τις ελάχιστες εκπομπές αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση που τιμά το καλό ελληνικό τραγούδι. Και είναι προς τιμή ίσως αυτό, Σπύρο. Όσον αφορά τον Θέμη Αδαμαντίδη, δεν έχω λόγια να πω. Νομίζω ότι η φωνή του τα λέει όλα. Είναι μία από τις εντελώς κορυφαίες φωνές αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές, ερμηνευτές του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος ταξιδεύει με τη φωνή του, με τα τραγούδια του, τον πόνο και τη χαρά μας. Και νομίζω, επειδή τραγουδάει με τόση ψυχή, γι' αυτό βρίσκει έτσι και μας κάνει, οι ψυχές μας τον νιώθουν και τον αισθάνονται. Και δεν μπορεί να μην εκπροσωπείται και ο αθλητισμός μας και ο Ολυμπιονίκης έχουμε υπόψη μαζί μας. Πλωτάρχα, πώς να σας πω, αρχιπλήρχε, τι. Υποπλήρχος. Κυρία Υποπλήρχος, καλησπέρα σας. Και είχατε καλέσει παραδοχή και την μπάντα του πολεμικού ναυτικού εδώ. Τι κάνετε, κύριε Υποπλήρχε? Είμαι καλά. Καλώς ήρθες. Είναι οι φορές που ξέρεις πλέον στον αρόν. Είμαι καλά. Και το καλό αυτό το εννοείς. Μπράβο. Ναι. Είναι και εύκολες ημέρες μας. Ναι. Ξέρεις, με πήραν τηλέφωνο, θα έρθω στην Αγία μας. Λέω, σε ποιον γίνεται η τιμή αυτή τη εκπομπή? Και λέω, εντάξει, δεν γίνεται να λείψω. Θα έρθω. Είναι τιμή μου, είναι τεράστια χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα ακούσω αυτές τις υπέροχες φωνές από κοντά. Τι να πω. Ένα μικρό διάλειμμα, ξαναρχόμαστε. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Αγγέλος Γιονυσίου, γεια σου φίλε. Καλησπέρα. Χαρά μας, καλώς είσαι, καλώς ήρθες. Εμένα είναι πολύ μεγάλη η χαρά μου, πραγματικά, που είμαι εδώ σήμερα. Μάτια που λένε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε, αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Εντάξει, το ξέρει ο Θέμης, το λέω, όποτε τον βλέπω, το λέω πόσο μεγάλος τραγουδιστής είναι, αλλά δημόσια δεν το έχω πει ποτέ. Και θέλω πραγματικά να το πω, ότι είναι τεράστιος τραγουδιστής.
το είπα και θεατρικά, ξέρεις, τεράστιος. Δεν έχει μπει σε καλούπια βασικά. Δηλαδή, είναι τραγουδιστής. Ό,τι και να του δώσει το Θέμη, θα το σκίσει. Έτσι πως λέμε εμείς. Και πραγματικά είναι χαρά μου. Έχουμε δουλέψει μαζί. Έχουμε βρεθεί. Έχουμε μεγαλώσει καλλιτεχνικά δηλαδή. Μαζί, παρέιτσα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε να τον τιμήσω. Εγώ πάντως από τέτοιες φωνές, σαν τον Σταμάτη, σαν τον Αγγελό, δεν έχω, δηλαδή ειλικρινά και τον Παύλο εκεί που είπε και τον Χρήστο, δεν μπορώ να ακούω πολύ ανεβαστικά λόγια, διότι τους θεωρώ, ειδικά τον Σταμάτη ας πούμε, για μένα ξέρει να τραγουδάει καλύτερα από μένα. Τώρα, πώς, ας πούμε, μιλάω ειλικρινά, εγώ το λέω, γιατί δεν έχω κόμπλεξ, έτσι. Εντάξει, τραγουδάω κι εγώ καλά. Όλοι μας τραγουδάμε. Πολύ καλά, πολύ καλά. Και αισθάνομαι λίγο έτσι άβολα. Όχι, ρε, τι να κάνω, πρέπει να τα ακούσω. Μίλετε και πολλά καλά λόγια, γιατί είναι και ζωρίζεται αυτός. Σταμάτη, πραγματικά είναι χαρά μας που είσαι μαζί μας. Αλήθεια, αλήθεια, ναι, για πολλούς λόγους. Μεγάλη χαρά, γιατί βρίσκω παλιούς μου φίλους εδώ και συνεργάτες και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή την όμορφη παρέα. Έχω δει την εκπομπή σου κατά καιρούς που φιλοξενείς πολύ καλούς καλλιτέχνες. Ήθελα να πω λοιπόν ότι έχω μια άποψη εγώ για τη δουλειά μας, ότι πολλή επικαιρότητα σκοτώνει τη διαχρονικότητα. Λοιπόν, ο Θέμης ήταν τυχερός που χωρίς να το ξέρει, βαδίζει αυτό το δρόμο. Είναι αναμφισβήτητο ότι είναι μια φωνή που έχει μπει στο βιβλίο, όπως και ο Άγγελος, και εγώ, και εύχομαι και ο Χρήστος ο Μενιδιάτης να μπει, στο βιβλίο των λαϊκών τραγουδιστών. Υπάρχει ένα βιβλίο που γράφεται και κάποια στιγμή θα υπάρχουν τα ονόματά μας μέσα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, εκτός μια κουβέντα θα την πω, ότι το έχει, γεννήθηκε να τραγουδάει, το έχει. Από εκεί πέρα, όταν ένας άνθρωπος το έχει, είναι δικό του. Και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Και του εύχομαι πάνω απ' όλα να έχει υγεία, ισορροπία στη ζωή του, για να προσφέρει αυτές τις όμορφες ξένιαστες στιγμές που ο κόσμος θέλει να ακούσει κάτι, να ερωτευτεί, να χαρεί, να ξεφύγει. Και του εύχομαι, όπως και σε όλους μας εμάς τους καλλιτέχνες, να δίνουμε στον κόσμο χαρά. Και καινούργιες επιτυχίες. Εδώ είμαστε στη χαρά να μας πει ένα τραγούδι τώρα, να μας ανεβάσετε και λίγο κι εμάς. Πολύ ευχαρίστως. Γεια, σηκωθείτε παρακαλώ, γεια, σηκωθείτε. Γονίδης και το πάλι το ίδιο. Που χάθηκε στη σκόνη, η ζωή μου που χάθηκε στη σκόνη. Αχ το φεγγάρι, φεγγάρι που έσβησε, ασημένιο φεγγάρι, η αγάπη, η αγάπη κάθηκε στη σκόνη.
τη μέρα μου, μέρα μου έρημη. Μια κίτρινη μέρα. Χαρές, χαρές που βουλιάξατε. Πνιγμένες χαρές. Ζωή μου που καίγεσαι στο κίτρινο αέρα. Η αγάπη βράθηκε στη σκόνη. Σταμάτη! Κι άλλο λένε εδώ, κι άλλο ρε, κι άλλο. Ναι. Κι άλλο, κι άλλο. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Το ζήλεψα. Το έχει πει ο Γιώργος Ταλάρας. Θέμη, άμα δεν σε θένε, φύγε ρε. Μη με εκθέσεις, Θανάση, ε. Τις δικές μου αν χρειαστεί να τις μετρήσω από τα δέκα δάχτυλα μου μόνο τα πέντε θα κρατήσω. Το σου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Μπράβο, το δικό σου. Έχω γράψει. Μπράβο.
Για πες μας λίγο γι' αυτό. Είναι καψούρο τραγούδι, είναι αυτό. Ένα από αυτά που μένουν στο χρόνο, έτσι. Ναι. Έρχεται νύχτα κι είμαι μόνος. Τίποτα δεν με διαφέρει. Εγώ ακόμα τη ζητάω. Εκείνη λέει δεν με ξέρει. Ζωή μου χαλασμάτα. Έλα! Έρχεται νύχτα και παγώνω. Μοναξιά μου είμαι χαμένος. Έκανα λάθος και πληρώνω. Να είμαι για σένα ένας ξένος. Ζωή μου χαλάσματα και με τα κλάματα που είμαι μόνος καράματα οι αναμνήσεις φαντάσματα η ζωή μου χαλάσματα. Πάει να φάει και τη δουλειά άλλων ανθρώπων ο Φώτης ο Μεταξόπουλος. Βιβλία γράφεις, συγγραφέας είσαι, χορογράφος, χορευτής. Γιατί γράφεις και τραγούδια, δάσκαλε? Γιατί τόσα χρόνια έχω ζήσει δίπλα σε Ζαμπέτα, σε Τσιτσάνι, σε Βαβακάρι. Αναγκαστικά αλλάζω επάγγελμα τώρα. Α, αυτά είναι. Αλλά τι κάνω όμως, ότι κάνω ένα αφιέρωμα στην τρίτη ηλικία, στην ηλικία μου. Με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε. Τι κάνεις και είσαι πάντα έτσι. Τι κάνω, χορεύω, είμαι ζωντανός. Δεν το καταλαβαίνετε. Μόλις παίρνουν σύνταξη, πάνε σπίτι, την αράζουν και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι θάνατος. Τελειώνουν. Μετά από εκεί και πέρα πρέπει να αρχίσει να κουραστεί για να ζήσει. Και λέω το εξής τώρα. Έχω 5 σχολές και τους φωνάζω να έρθουν να χορέψουν για να ζωντανέψουν. Και όχι να γυμναστούν, γιατί άμα τους πεις να πάνε στα γυμναστήρια δεν πάνε. Αν τους πεις ελάτε να χορέψετε, έρχονται. Πήρα και τα κορίτσια του Λάμπρου, τη χοροδία, την παιδική, μόνο και μόνο για να ακούσουν από τα εγγόνια τους τι πρέπει να κάνουν οι παππούδες για να ξαναζήσουν τη ζωή που πρέπει να ζήσουν. Μουσική και στίχη δική σου. Μουσική και στίχη δική μου. Για πες μας τους στίχους, πριν σηκωθείς να μας τραγουδήσεις τους στίχους, πες μας. Η τρίτη ηλικία είναι μοναδική. Γιατί έχει περάσει μια δύσκολη ζωή. Αν θέλει όμως να ζήσει, πρέπει να σηκωθεί, να αρχίσει να χορεύει, να ξαναγεννηθεί. Όσο ξαπλώνεις, θα μαραζώνεις. Όσο χορεύεις, θα δυναμώνεις. Γι' αυτό διάλεξε. Τι θες να κάνεις. Θέλεις να ζήσεις ή να την κάνεις. Ό,τι κινείται είναι ζωντανό. Αν δεν κινείται, πάει στον ουρανό. Γι' αυτό σου λέω, κούνα το γερά, προτού να είναι αργά.
κούνα τα πόδια σου. Το υπονοούμενο, ας πούμε, κούνα τα πόδια. Ναι, κούνα τα πόδια σου και το κορμί σου. Σήκω και χόρεψε με την ψυχή σου. Κούνα τα όλα σου. Τα γερασμένα, κάντο για σένα, μόνο για σένα. Και ο τίτλος είναι «Αν σ' αγαπάς, κάντο για σένα». Μπορείς. Σήκω και χόρεψε, λοιπόν. Πάμε να το ακούσουμε. Πάμε. Τα βλέπετε, παιδάκια. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Μέροντος πελάτες του Μαστόλη. Αυτός ακόμα εκεί θα είναι. Θα ζει όταν μεγαλώσει. Μετά από 30-40 χρόνια θα πάμε και με τον Γονίδη και με τον Άγγελο να κάνουμε τέτοιο. Γιατί όχι. Κύριε Λάμπρου, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάλι που είστε μαζί μας. Δώσατε πάλι την νότα σας με τα φοβερά σπιτσιρίκια. Τι άλλο κάνουμε με αυτόν τον καιρό? Γράφουμε συνέχεια αυτό το τραγούδι με τον κύριο Φώτη. Να τα. Γράφουμε αυτά. Παιδικά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πάντως ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ να είμαστε καλά, να είμαστε και θα γίνουν όλα. Αρκεί να έχετε όρεξη για διάφορα. Ευχαριστούμε πολύ, παιδάκια. Συνεχίζουμε εμείς ακάθεκτοι. Ο Σταμάτης έφυγε γιατί είχε μια εργασία επίγουσα. Τον ευχαριστούμε πολύ έτσι κι αλλιώς που ήρθε για το φίλο του. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, συνέχεια στις καλησπέρες μας. Θανάσης Πολυκανδριώτης. Πολύ καλησπέρα σας. Επισήμως καλησπέρα σας. Πραγματικά είμαι ευτυχής γιατί το λαϊκό τραγούδι είναι πάλι εδώ. Είναι πάντα εδώ. Θα είναι πάντα εδώ. Άκουγα το Ιλμόντο από τον μαθητή μου, τον Μπάμπη το Βελισάριο, και χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόοδό του πραγματικά. Το 96 ήταν δίπλα μου, ήταν η πρώτη ομάδα των επόμενων, στο Χάραμα, μαζί με τον Μίμη τον Μπλέσα, και περάσαμε καταπληκτικά. Όταν λοιπόν ακούς το Ιλμόντο και ακούς και το Ζηλεύω τα πουλιά, ή ακούς ένα λαϊκό, καθαρό τραγούδι, καταλαβαίνεις ότι η μουσική είναι μία, δεν υπάρχει διαφορά. Και όταν την ακούς αυτή τη μουσική από τη φωνή του Θέμη, από τη φωνή του, πιστεύω, διαδόχου όλων αυτών των μεγάλων, πατέρα του Άγγελου, του Στέλιου, του Γαβαλά, τολμώ να πω ότι αυτής της πάστας φωνή είναι ο Αδαμαντίδης. Εγώ λυπάμαι γιατί δεν με έχει τραγουδήσει, μου έχει πει ένα τραγούδι μόνο, αλλά έχω και τρία τραγούδια παρακαταθήκη ντέμου στο σπίτι, και τα ακούω και πραγματικά κλείνω τα φώτα και μαγεύομαι. Τώρα, για την παρέα εδώ, τι να πω. Πραγματικά συγκινήθηκα που είδα τον το φίλο μου και τραγούδησε, γιατί το ξέρω το αντικείμενο πάρα πολύ καλά, από τότε που ήταν και αυτός νεαρούλης και εγώ νεαρούλης και χόρευε εκπληκτικά με την Άντια τη Φοντάνα. Για τον κύριο Σπύρου, που θυμήθηκα το 81 στο Καπιτόλιο με τον Γιάννη τον Πάριο. Ναι. Ήρθαμε στο γραφείο σας με τα χιόνια, θυμάστε? Πώς δεν θυμάμαι. Πάρα πολύ. Με την ότι αυτή η εκπομπή. Το Φίλιππα με την Κοτσίδα, να τον το Φίλιππα του Τζεμπερίου με την Κοτσίδα, ναι, ναι. Αυτή η εκπομπή, Σπύρο, θα γραφτεί με χρυσά γράμματα. Γιατί είναι εκπομπή ποιότητας. Είναι εκπομπή που πληρεί μουσική. Και ένα χειροκρότημα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μπράβο. Για τους συναδέλφους μου και βέβαια φωνητικά. Έχουμε αξεπέραστες φωνές. Έχουν περάσει μόδες χιλιάδες από την Ελλάδα. Μόδες τραγουδιών εννοώ. Όλοι πιαστήκανε από το λαϊκό τραγούδι. Εκεί πια τα πράγματα είναι Ελλάδα. Είμαστε Έλληνες. Αυτό είναι το λαϊκό τραγούδι. Και επειδή πρεσβεύω ένα κομμάτι του οργάνου που λέγεται Μπουζούκι, να πω με πολύ μεγάλη χαρά ότι από τον Οκτώβρη, μετά από 150 χρόνια, το Μπουζούκι μπαίνει στο Οδείο Αθηνών. Το κατάφερα, Στήριο μου. Το κατάφερα. Δεν το κατάφερα εγώ. Δεν το κατάφερα εγώ. Το κατάφερε ο Μπάμπης, το κατάφεραν οι επόμενοι, το καταφέρατε εσείς που αγαπάτε το λαϊκό τραγούδι και το Μπουζούκι γενικότερα, το κατάφερε ο Χιώτης, ο Τσιτσάνης, ο Ζαμπέτας. Αυτοί το καταφέρανε. Εγώ ήμουν ένας δρόμος μικρούλης που τον προχώρησα. Ίσως είχα λίγο μυαλό παραπάνω και, και τα χρόνια στο πανεπιστήμιο, τέλος πάντων, που βίωσα. Έβλεπα ότι αυτή η τρύπα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να μαζεύει. Λοιπόν, το Μπουζούκι λοιπόν πάει στην UNESCO. Πάμε να το κατοχυρώσουμε ως αείλη πολιτιστική κληρονομιά μας. Γιατί τι μας μείνανε? Το Μπουζούκι, κύριε Σπύρου, η φέτα, η μαστίχα της Χίου. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Μπράβο. Και το γέλιο μας. Και η χαρά μας. Γιατί δεν πιστεύω ότι γελάει και χαίρεται. Και το φιλότιμο. Μαζί με τον Θανάση να μας πείτε, ε? Βεβαίως. Έδασκαλε. Τι δεν κατάλαβα. Ό,τι θέλει. Να μας πείτε, ξέρω εγώ, το Ζηλεύω τα πουλιά και λέγε. Θέμης. Ναι. Φύγαμε. Για πάμε. Thank you.
κάθε βήμα μια παγίδα και ένα δάκρυ. Να με θέλουν ξεχασμένο σε μια άκρη. Κάθε μέρα την καρδιά μου να πληγώνουν και τα λάθη τους εμένα να φορτώνουν. Και τα λάθη τους εμένα να φορτώνουν. Φύγω και ελεύθερος να νιώσω. Κάθε βήμα περιμένω και ένα μπω. Κάθε μέρα ξεπουλάνε τη ζωή μου κι όλος φύγουν τη φιλιά μες στην ψυχή μου. Κι όλος φύγουν τη φιλιά μες στην ψυχή μου. Ζηλεύω τα πουλιά γιατί έχουνε φτερά. Πατρίδες κάθε τόσο. Ζηλεύω τα πουλιά, αχ να μου σαν κι αυτά. Να φύγω και ελεύθερος να νιώσω. Πως φταίει ο φωνιάς για κοίτα να σταλκάς. Σε πειρασμό με βάζει, με κοροϊδεύεις, με κάνεις ό,τι θες. Εγώ που έδιωχνα γυναίκες μέχρι χθες. Και λέγε, 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 λέγε ο Χριστιανός παιδεύτηκα απ' τα πολλά σου. Λέγε, λέγε, μπορείς να θέλω μπλέχτηκα. Και λέγε, 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 λέγε ο Χριστιανός παιδεύτηκα απ' τα πολλά σου. Λέγε, λέγε, μπορείς να θέλω. Ύστερα λένε πως θέει ο φωνιάς. Ύστερα λένε πως θέει ο φωνιάς. Το ξύλο της χρόνιας μου φαίνεται πως θέλεις. Κοίτα μαζέψου πριν γίνει το κακό. Πολύ σου πέφτει που σ' αγάπησα εγώ. Και λέγε, 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 λέγε ο Χριστιανός μπερδεύτηκα απ' τα πολλά σου. Λέγε, λέγε,
χριστιανός μπερδεύτηκα. Απ' τα πολλά σου λέγε, λέγε, χωρίς να θέλω μπλέχτηκα. Ύστερα λέμε πως θέλει ο φωνιά. Τα πολλά σου λέγε, λέγε, χωρίς να θέλω μπλέχτηκια. Ύστερα λέμε πως φταίει ο φωνιάς. Μπράβο, ωραία, μπράβο, ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να αφιερώσω αυτό το χορό στον πεθερό μου. Ναι, 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 ναι. Να σου πω... Μαέστρο, μια και είσαι πάνω να φωνάζεις τον Άγγελο. Θα να τραγουδήσεις. Ναι, 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 ο Άγγελος. Πάνω, ελάτε, ελάτε. Ναι, ναι, ναι. Άγγελος, 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 Άγγελος. Τώρα που γυρίζει. Λοιπόν, όταν με πήρε ο υπεύθυνος για να μου πει τι τραγούδι θα πω, μου είπε ότι θα είναι ο μαέστρος μας εδώ, ο Θανάσης Πολυκαντριώτης, και αποφάσισα, βέβαια, να πω το παράπονό μου, που ήταν το πρώτο μου τραγούδι, που ξεκίνησε, αν θέλεις, την καριέρα μου. Και, για ακόμα μία φορά, για χιλιοστή φορά, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες φορές, να του πω ένα ευχαριστώ, και βέβαια και στο Γιάννη τον Πάριο, που μου δώσανε αυτό το τραγούδι και ξεκίνησε η καριέρα μου. Ένα ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό σου είπα ότι αυτή η καλή γράφει ιστορία. Ξαναφύγεις πια, χρώματα λάσπη
το πρόσωπό μου, παράπονο μου σαν μου γελάς. Χάνω τον κόσμο από εμπρός μου όταν δε μ' αγαπάς. Παράπονο μου, παράπονο μου, κρίνω καιρό μου. Κάνω τον εαυτό μου, έχεις το λόγο μου. Να μη σε χάσω, παραπονό μου, τρέμα απ' το φόβο μου. Παραπονώ μου, παραπονώ μου, στο πρόσωπό μου μια χαρακά. Ένα σου λέω, παραπονώ μου, μην ξαναφύγεις πια. Πού να κουμπίσω το όνειρό μου, παραπονώ μου το πιο γλυκό. Φεύγεις και χάνω κάθε δικό μου και πού να κρατήσω. Χάσω, παραπονώ μου, τρέμα απ' το φόβο μου. Λοιπόν, συνέχεια στις καλησπέρες μας. Χαρή Σόζος, καλησπέρα Χαρή. Καλησπέρα Σπύρο μου. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα και χαίρομαι κάθε φορά που είμαι κοντά στη συντροφιά τη δική σου και των εκλεκτών καλεσμένων. Εκείνο που ήθελα να πω εγώ για το Θέμη τον Αδαμαντίδη είναι ότι μια σπάνια λαϊκή φωνή, άξιος συνεχιστής των παλιών καλών λαϊκών φωνών, και εκείνο που εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα είναι η σεμνότητα με την οποία συνεχίζει να υπηρετεί αυτό το λαϊκό τραγούδι. Είναι σπάνιο και είναι προφανές ότι οι άνθρωποι που έχουν σεμνότητα και είναι σεμνοί είναι πάντα σπουδαίοι καλλιτέχνες. Όσοι είναι φανφάρες και όσοι τυρβάζουν περί πολλών, αυτοί χάνονται και δεν έχουν διάρκεια μέσα στον χρόνο. Ο Θέμης ο Αδαμαντίδης είναι μια σπάνια λαϊκή φωνή, άξιος συνεχιστής των παλιών και θα συνεχίσει να είναι και θα κουμπάει στις καρδιές μας με το τραγούδι του. Ρέατε του Τζι. Σπύρο. Πολύ καιρό έχω στο κορίτσι μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι γίνεται, για πες. Τι να πω, έχω τεράστια χαρά που είμαι ανάμεσα σε όλους τους υπέροχους αυτούς καλλιτέχνες σήμερα και μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να τους ακούσω ζωντανά να τραγουδάνε, γιατί είναι συγκλονιστικές φωνές. Δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω για αυτούς τους ανθρώπους. Ειλικρινά το θεωρώ ότι δεν θα ήταν σεβασμός εκ μέρους μου. Μάρα Μουσλή. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και εγώ με τη σειρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, χαρά μου, τιμή μου. Με βασικό προσκεκλημένο, τιμόμενο πρόσωπο, τον κύριο Αδαμαντίδη. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο λεπτή η θέση όταν ακούς ανθρώπους να μιλάνε για σένα, ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Αλλά πραγματικά είναι μεγάλη μας χαρά, τιμή, που μπορούμε να τα λέμε αυτά παρουσία σας, γιατί συνήθως μιλάμε και μνημονεύουμε ανθρώπους που λείπουν. Πραγματικά θυμάμαι, έχω μια εικόνα από τηλεόραση. Με ένα μαλλί λιγάκι πιο αφράτο. Πονάμε. Αυτή η αφάνα. Και ακόμα με όλη την πλήρη άγνοια μουσικής παιδείας, μόνο περί ρυθμών, και αυτό ίσως DNA περνάει, θυμάμαι ότι αυτό που είχα προσέξει εκείνη τη στιγμή, λέω, έχουμε jazz τραγουδιστή. Είδες. Φέη Ζαφυράκου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, Φέη μου? Καλά είμαι, εσύ? Καλά είμαι, καλά. Ωραία, χαίρομαι πολύ που με κάλεσες. Είναι τιμή μου. Καταρχάς, είναι τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσα σε όλους εσάς. Ο καθένας είναι ξεχωριστός έτσι κι αλλιώς αυτό που κάνει. Όσον αφορά για το Θέμη, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που θαύμαζα πολύ, που η φωνή του, τουλάχιστον εμένα, με συγκινεί και με αγγίζει βαθιά.
Και το σημαντικότερο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει ήθος, γιατί τυχαίνει να το γνωρίζω. Και πια με συγκινεί και η καρδιά του, τα συναισθήματά του, τουλάχιστον προς εμένα. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ανδρέας Κομπόσης, καλησπέρα, Ανδρέα μου. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλώς ήρθες. Ακόμα με εκπλήσει, καλώς σας βρήκα, που μετά από 10 μήνες συνεργασίας, σκέφτομαι ότι κάποτε στα 11-12 μου άκουγα γύρω στο πλάι μου και σήμερα είμαι ένας από τους άμεσους συνεργάτες του Θέμη, στον οποίο Θέμη είχα την τιμή να δώσω ένα 70% από την καινούργια του δισκογραφική δουλειά και αυτό με τιμά ιδιαίτερα. Παραπάνω. Όσον αφορά το λαϊκό τραγούδι, με χαρά άκουσα το μαέστρο, ενώ το Θανάση τον Παλικαπολικανιδριώτη, να λέει ότι η προσπάθεια αυτή ευόδωσε. Ο Θέμης είναι μια αυθεντική φωνή, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει την αξίωση πια, να του συγχωρούμε και τα πάθη του, γιατί ο καλλιτέχνης έχει αυτό το δικαίωμα. Αυτή είναι η άποψη. Πολύ ωραία. Κυρία Ελιάνα Χρυσοκοπούλου, καλησπέρα σας. Γεια σας, Σπύρο. Γεια σας. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλώς μας ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσετε σήμερα εδώ. Η αλήθεια είναι, ήμουνα λίγο διστακτική, γιατί όποιος βλέπει την εκπομπή της Ελένης ξέρει ότι είμαι η λιγότερο γνώστρια του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Δεν είναι αυτά τα ακούσματά μου, οπότε λίγο προβληματίστηκα. Αλλά από την άλλη, σε μια εκπομπή για το Θέμη Αδαμαντίδη, κάπως βρίσκουμε όλη τη θέση μας. Δηλαδή, εγώ θυμήθηκα ένα αγόρι 19 χρονών κάτω από το σπίτι μου να μου τραγουδάει «Πού να πάω, που είσαι όλη μου η ζωή». Και κάπως έτσι συνειδητοποίησα ότι ακόμα κι αν τελικά οι δρόμοι μας πήγαν αλλού μουσικά, υπάρχουν κάποιοι μεγάλοι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι μέσα στη ζωή σου ακόμα κι αν δεν είναι συνειδητά εκεί. Λέτε τα τραγούδια και πάλι και εγκομενίζουν αυτοί, καταλαβαίνετε. Και φυσικά να πω και το εξής, ότι επειδή έχει τύχει τώρα λόγω 2 χρόνια στην εκπομπή να έχουν περάσει διάφοροι καλλιτέχνες και να ακούω και τις φωνές ζωντανά, είναι πολύ σπάνιο αυτό που, δηλαδή, με το που ξεκίνησα να τραγουδάει, ανοίγει το στόμα σου, ανοίγουν τα αυτιά σου, πρέπει να είσαι κουφός για να μην καταλάβεις πόσο κορυφαία είναι η φωνή του. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κώστας Μπάκας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς συνδέεστε με το, γιατί είστε εδώ εσείς απόψε? Γνωρίζω, καλησπέρα καταρχήν. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Γνωρίζω το Θέμη και τον παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια. Θεωρώ ότι είναι μία από τις αυθεντικότερες λαϊκές φωνές. Θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, ότι προτίμησή μου είναι να τον ακούω να τραγουδά τα τραγούδια του Καζατζίδη, που εκτιμώ ότι είναι από τις λίγες φωνές που σήμερα μπορούν πραγματικά με αυτή την ποιότητα να τραγουδήσουν και να προσεγγίσουν τη φωνή αυτή. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος με ήθος. Ένα πολύ καλό παιδί και αυτό που θα έλεγα είναι, Θέμη, να συνεχίσεις να είσαι αυτό που είσαι και να μας χαρίζεις τη φωνή σου για πολλά χρόνια. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Βάσανα μου ένα φορτίο, ούτε πηγαίνω εδώ κι εκεί. Άνθρωπο ψάχνω, αλλά δεν βρίσκω το βάρος που έχω στη ψυχή να μοιραστεί. Γιατί δεν μου είσαι με κυνηγάει σαν το ληστή. Thank you.
τα βάσανα και ένα χορτίο, ούτε πηγαίνω εδώ κι εκεί. Ανθρώπο ψάχνω, αλλά δεν βρίσκω το βάρος που έχω στη ψυχή να μοιραστεί. Ένα βιβλίο, κάθε σελίδα μια συμφορά. Πρώτου να έρθουνε μου λένε αντίο, λες και δεν έχω μέσα μου εγώ. Το φως μου κρύβει ο αδερφός. Χρήστος Μενδιάτης, φύγαμε. Έτσι, αφόρμητα, μπράβο. Δεν έχω τέλεια αυτό κι όμως είμαι ο τελευταίος, γιατί δεν έχω τέλεια αυτό. Σταματάει πουθενά. Κι όμως μέσα δεν αλλάζει
λίγο βράζει μια φωτιά. Σταματάει πουθενά. Παίζουν, Πέτρο. Ήθελα να σηκωθώ γιατί συγκινήθηκα που τραγούδησε ο Χρήστος Μενιδιάτης αυτό το τραγούδι. Είχα την αίσθηση ότι τραγουδούσε μαζί με τον πατέρα του. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τον πατέρα του τον γνώρισα. Δεν θα το έλεγα αν τον είχα γνωρίσει ιδιωτικά. Το γνώρισα όμως μέσα από τη δουλειά μου. Ήμουνα πιτσιρικάς και τον γνώρισα σε δύσκολες στιγμές, όταν είχε πιάσει φωτιά το κέντρο που ταυτίστηκε μαζί του η Φαντασία. Ενώ πλησίαζα εκεί και ήμουνα πιτσιρίκι και φοβόμουν ότι θα μας διώξει, ότι ήταν τόσο μεγάλο το θέμα που τον απασχολούσε, αντίθετα μου έκανε εντύπωση και το θυμάμαι ακόμη, ότι σχεδόν μας αγκάλιασε και άρχισε να μας εξιστορεί τι ακριβώς έγινε σαν πατέρας. Γι' αυτό ένιωσα αυτή τη στιγμή ότι ένας πατέρας και ένας γιος μαζί, ο πατέρας από κάπου, ο γιος εδώ στην εκπομπή σου, τραγουδούσαν αυτό το τρομερό τραγούδι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήταν ένας μεγάλος άρχοντας ο Μιχάλης Μενιδιάτης και εγώ μέσα από τη δουλειά μου το γνώρισα, του τόπα του Χρήστου. Μετά το σχολείο, όταν τέλειωνα το σχολείο, πήγαινα γρήγορα και διάβαζα και δούλευα σε μια ταβέρνα τα βράδια. Τρίτη γυμνασίου, Τετάρτη. Ερχόταν λοιπόν ο πατέρας του, άρχοντας εκείνος, και έτρωγε εκεί πριν πάει στο μαγαζί. Και θυμάμαι του τόπα του Χρήστου ότι το πουρμπουέρ που μου έδινε ο Μιχάλης ισοδυναμούσε, κάθε φορά που ερχόταν ισοδυναμούσε με το βδομαδιάτικο που έπαιρνα από την ταβέρνα. Ναι. Ποιος να ξέρει τι ήταν αυτή η γένα εκείνης της εποχής που γέννησε Μενιδιάτη, Στράτο Διονυσίου, Καζαντζίδη, όλη αυτή την γκάμα που ξεχνάω πολλούς τώρα. Εμείς ασχολιόμαστε εδώ στην εκπομπή σου και με τα ακούσματά της. Τι ήταν αυτό που τους γέννησε όλους και βέβαια το συνεχιστή τους, το Θέμη Αδαμαντίδη. Όπως μου είπε ο φίλος μου και όπως πιστεύω εγώ. Έτσι. Θέμη Αδαμαντίδη λοιπόν, για πάμε να το ακούσουμε σε κάτι αλλιώτικο. Αλλιώτικο, ξέρεις εσύ. To be with you,
say, can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying, forever crying to be near you. Who can say? Βελισσαριός. Βέβαια. Παιδιά, τώρα. Πάπη μου. Ένας δίσκος από την παλαιοφωνία είναι φωνάρα από όλους μας. Βελισσάριος. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Άντε ξανά τα ίδια, τα ίδια απ' την αρχή. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά. Τι να μου πεις και εμένα, έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, γενικά εσύ. Στο γενικά, στο γενικά.
αγαπώ. Καμένη από χέρι, καμένη και οι δυο. Ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά. Λόγια, 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 λόγια ψεύτικα. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Τι ωραία, ρε παιδιά, τι ωραία, τι ωραία. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Ένας κόσμος τραγούδια, ένα τάσο σ' αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυπτό. Έχεις πει στη ζωή μου την καρδιά μου να μπορείς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Θα σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί. Η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω. Φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλια είναι. Η νύχτα μυρίζει για σένα. Ταξιδεύω μαζί σου κι οι σκέψεις μου τρυπές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σ' όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί. Κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω. Φταίω που σ' αγαπώ. Όχι, Θέμη, Θέμη, συνεχίζεις, Θέμη. Θα μας πεις τώρα πονάμε όσοι αγαπάμε. Ναι, ναι. Είναι η αγάπη ένας σταθμός, κάθε φίλη και ένας καημός. Κι εκεί που είναι όμορφη βραδιά, γεμίζει δάκρυα η καρδιά. Πονάμε όσοι αγαπάμε, για τη χαρά μες στη ζωή είναι ακριβή. Πονάμε όσοι αγαπάμε,
άλλη χαρά μες στη ζωή είναι ακρίβη. Έτσι είναι πάντα η αγάπη, συμμονάχα με το δάκρυ, κι όλοι εμείς που αγαπάμε το μάθαμε πια να πονάμε. Εκεί που ανθίζει η ζωή πέφτει μια μπόρα στη ψυχή, κι εκεί που είναι όμορφη βραδιά γεμίζει δάκρυα η καρδιά. Για τη χαρά μες στη ζωή είναι ακρίβη. Πονάτε όσοι αγαπάτε, για τη χαρά μες στη ζωή είναι ακρίβη. Ένα δωμάτιο σκοτεινό έψαχνα να ονειρευτώ κάτι δικό μου. Είχα τα μάτια μου κλειστά, πάλευα μέσα στη φωτιά τον εαυτό μου. Μα γίνει σκέψη φυλακή, γίναν χιλιάδες τα γιατί μες στο μυαλό μου. Κι είπα να φύγω να σωθώ, να κάνω κάτι πια κι εγώ για το καλό μου. Είπα λίγο να αλλάξω δρόμο στη καρδιά, είπα να φύγω να μην πονάω άλλο πια. Μα που να πάω που σ' αγαπώ τόσο πολύ, μα που να πάω σε όλη η ζωή. Σε μια παρέστηση τρελή έψαχνα λόγο κι αφορμή στο πανικό μου. Να βρω τον τρόπο να σου πω πως έπαψα να αγαπώ τον εαυτό μου. Μα εσύ δεν ήσουν εκεί, μιλούσα μόνο στη σιωπή με το καημό μου. Κι είπα να φύγω να σωθώ, να κάνω κάτι πια κι εγώ για το καλό μου. Κοίτα τώρα τι ωραία που αλλάζουμε κλίμα, κοίτα, κοίτα. Ε, τι ωραία, ναι, ναι, ναι. Μια πυρόλογα φεύγεις και γυρίζεις, τις ώρες που αγριεύει
βροχή στη γη των δυσυγόπτων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κι οι μικρεμαστοί μα τα φτερά σου σιγοπριονίζεις. Σκέπασα αρμύρα το γυμνό κορμί σου, σου φέρα τους δελφούς γλυκό νερό, στα δύο μου είπες πως θα κόπτει η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγάει σκιά ως να ημερέψει όνους με ένα σεντόνι, ως να βρεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά αγάπη που σε λέγα αντιφώ. Το δία του φως έχει πάει και σε ποιον γαλαξιά σε βρω, εδώ είναι Αττική Θεότα Μάρη κι εγώ ένα παιδί. Βρίζοντας ξένη φαντάζει. Άξιος ο μισθός σου. Καληνυχτή, βάλτε το για να μας καληνυχτήσει ο δάσκαλος. Καληνύχτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα, δάσκαλε μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μάθαμε για άλλη μια φορά πολλά πράγματα από σένα. Και εμείς από την φωνή σου, από αυτό το ευαίσθητο πράγμα που έχεις στο λαιμό σου μέσα, που πραγματικά μας κάνει περήφανους. Και έχουμε να λέμε ότι στα παιδιά μας μεθαύριο και στα εγγόνια μας θα έχουμε να λέμε για μεγάλους τραγουδιστές. Γιατί σιγά σιγά φεύγουν οι μεγάλοι, οι προηγούμενοι, και μας αφήνουν ορφανούς. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άκου βρε φίλε, λέει να μας πει τώρα ο Άγγελος. Κατάλαβες. Αυτά είναι. Ευχαριστώ. Στη κρίμα στα δάκρυα της
Έπεσα θύμα, έκανε τάχα. Πώς μ' αγαπάει, τώρα πονάω κι αυτή γελάει. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Άκου βρε φίλε, να δεις τι κρίμα, στα δάκρυα της έπεσα θύμα. Καρδιά δεν είχε, στα στήθια μέσα ήτανε ψεύτρα, δεν είχε μπέσα. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Μάτια που κλαίνε, μην τα πιστεύεις, είναι επικίνδυνα να τα αγαπάς. Θα σε γελάσουνε αν τα λατρεύεις, θα σε πληγώσουν και θα πονάς. Στη στράτα μου φωτιά που με έχει κάψει. Για αυτό τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Έλα δυνατά. Κύμα πικρό στη πλωρή μου και τα πανιά σκισμένα που τα αδερφό αγόρι μου δεν νοιάστηκε βρε για σένα. Σβήνει το καρδί μου. Η ψυχή σαν χειρή φωνή φεύγει απ' τα χείλη μου. Σήκω Χρήστο, Χρήστος. Σήκω, Χρήστος. Ναι. Χρήστος. Για πέρα.
Ξενύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν κι όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν γιατί τα χείλη σου πια δε μου απαντούν. Γιατί τα χείλη σου πια δε μου απαντούν. Ένα σημάδι απ' τη ζωή σου δε μου δίνεις. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι. Όσο σκοπεύεις μακριά μου πια να μείνεις. Πού βρίσκεσαι, πού βρίσκεσαι. Νύχτωσε πάλι και τα φώτα θα ανάψουν. Στη μοναξιά μου με τρομάζουν οι ψυχές. Όμως τα μάτια μου στα σκοτεινά θα κλάψουν για να μη φαίνουν οι δικές σου ενοχές. Για να μη φαίνουν οι δικές σου ενοχές. Μπράβο, ρε. Τόλμησα να πω αυτό το τραγούδι που αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Νομίζω και κυκλοφορεί στο 2002-2003. Το είχα περάσει τόσο πρόγραμμά μου σε κάποιο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσα. Αγαπημένο μου, τόλμησα να το πω πραγματικά. Με πολύ πολύ μεγάλο θαυμαστή σου. Πολύ. Τη ζωή σου θα έχω κι ας βαδίσουμε σε δρόμους χωριστούς. Υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε, μες στα χείλη σου που καίνε και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούν. Ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι η αρχή και φινάλε και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό μες σε λίγο καιρό θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ. Υπάρχω στη χαρά σου και στη λύπη, η μορφή μου δεν θα σου λείπει, ούτε πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω μες στη τύχη σου που βρίζεις, στο μυαλό σου που ζαλίζεις, έτσι πάρω αναμνήσεις
και ποτό. Ώρες, ώρες γελάς, κατά βάθος πονάς, γιατί σκέφτεσαι εμένα. Είμαι και αρχή και φινάλε, και σε σκέψη σου βάλε, πως αν κάνεις δεσμό, σε λίγο καιρό θα χωρίσεις, γιατί θα υπάρχω εγώ. Μπράβο, Χρήστο, μπράβο, μπράβο. Και αφού μας έβαλε ο Χρήστος στο κλίμα τώρα με τον Καζατζίδη και τα λοιπά, δεν έχει πει Καζατζίδη απόψε ο Θέμης. Πάμε να κάνουμε ένα ποτπουρί ωραίο με πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια, όπου θα ρίξουμε και δύο στελάρες από το Θέμη. Για πάμε.
ξαναγαπήσω. Όσα καρδιά κι άλλα αυτά δεν θα ξαναγαπήσω. Αυτό το σπίτι που το βλέπεις σκοτεινό, το παλιάτσι απόψε να έρθει περιμένει για να μαζέψει ακόμα ό,τι μένει από μια αγάπη που χτυπήθηκε σκληρά από το μαύρο χωρισμό τη συμφορά. Εγώ τις λαδιές απαλλακτικά από σένα, απαλλακτικά. Και με πιο όμορφη αγάπη τώρα πιαστικά. Άντε κάτω όλοι στην πάντα να την να χορέψει ο Σαλονίκιος. Thank you.
άλλε καντώνει στην πάντα. Έμισε την πίστα, πως αλλώνει. Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Όταν πιείς, αν κάποια μέρα ψάξεις να με βρεις, θα με βρεις. Στη καρδιά σαν το αίμα μου κυλήσε βαθιά σαν μαχαίρια. Μια ανάσα μου κόβεται στα στήθη σου ξανά σαν τη σκιά. Σαν το δάκρυ που κύλησε σε κλάμα ξαφνικό, ένα τρένο που φεύγει με φορτίο νυχτερινό για το γεγονό. Πάρε με αν θέλεις που και που στο τηλέφωνο δυο λόγια να μου πεις. Καμιά φορά φεύγω αλλά τώρα που θα σε βάλουνου όσα έκανες μαζί μου μη του πεις. Όνειρα κι αν κάποια νύχτα ψάξεις να με βρεις, θα με βρεις. Στη καρδιά σαν το αίμα που κυλήσε βαθιά σαν μαχαίρια, μια ανάσα που κόβεται στα στήθη σου ξανά σαν τη σκιά. Στη καρδιά σαν το δάκρυ που κύλησε σε κλάμα ξαφνικό, ένα τρένο που φεύγει με φορτίο νυχτερινό για το κενό. Στην καρδιά σαν το αίμα που κύλησε βαθιά σαν μαχαίρια, μια ανάσα που κόβεται στα στήθη σου ξανά σαν τη σκιά. Στη καρδιά σαν το δάκρυ που κυλήσε σε κλάμα ξαφνικό, ένα τρένο που φεύγει με φορτίο νυχτερινό για το κενό. Απίστευτος. Θέμη. Θέμη. Κομπόσεις. Άστο, δεν υπάρχει. Στο γιο μας πια. Δεν υπάρχει. Στο μυαλό κοιμήσου κι αυτό άκουσε θυμίσου κι ήρθα να έρθω χθες
αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε κι αυτή άκουσε πόναμε για ό,τι πίσω και οι δυο αφήσαμε. Είπα στη ζωή ένα χάδι κι αυτή άκουσε σημάδι να έχω στη ψυχή μου πάντα για να δω. Είπα στο Θεό λατρεία κι όμως άκουσε θυσία και μου παίρνει απόψε ό,τι αγαπώ. Αντρελάθηκα, Θεέ μου, πες μου σε παρακαλώ που εγώ άλλα του λέω κι άλλα ακούει το μυαλό. Τι να φταίει που πονάω μες στα στήθη μου ξανά που εγώ άλλα της λέω κι άλλα ακούει. Στο μυαλό κοιμήσου κι αυτό άκουσε θύμισου κι ήρθαν απ' το χθες αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε κι αυτή άκουσε πονάμε γιατί πίσω και οι δυο αφήσαμε. Αντρελάθηκα, Θεέ μου, πες μου σε παρακαλώ. Αλλά του λέω για να ακούει το μυαλό. Τι να φταίει που πονάω μες στα στήθη μου ξανά που εγώ αλλά της λέω για να ακούει η καρδιά. Αντρελάθηκα, Θεέ μου, πες μου σε παρακαλώ. Στα στήθη μου ξανά που εγώ αλλά της λέω για να ακούει η καρδιά. Είπα στο μυαλό κοιμήσου κι αυτό άκουσε θύμισου ήρθαν από το χθες αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε κι αυτή άκουσε πόναμε γιατί πίσω και οι δυο αφήσαμε. Αφήσαμε. Πάμε για την καληνύχτα, παιδιά. Να πούμε γρήγορα κάτι να πούμε. Τι κάνουμε, τι σχέδια έχουμε για το άμεσο ή για το πιο μακροπρόθεσμο μέλλον. Τι κάνετε, κύριε Καρσιώτη, πού βρίσκεστε τώρα, τι κάνετε, τι γίνεστε. Εμείς είμαστε στον Αλφα. Μάλιστα. Βλέπω ότι στο κανάλι που προβάλλεται η εκπομπή γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχουν σχέδια και το κανάλι ανεβαίνει συνεχώς και στις ειδήσεις αλλά και στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Εκείνο που χαίρομαι σε αυτό το κανάλι που φιλοξενεί και αυτή την εκπομπή και είμαι εδώ και είναι μεγάλη μου τιμή είναι το γεγονός ότι κέντρο όλων, Σπύρο μου, ήταν, είναι και θα είναι ο άνθρωπος. Τα προβλήματά του, οι ανησυχίες του, η επιβίωσή του
Όλα για τον άνθρωπο. Γι' αυτό και σε όλα τα ρεπορτάζ βλέπετε να πρωταγωνιστούν οι ρεπόρτερ του σταθμού που φέρνουν τους ανθρώπους να μιλήσουν για τα θέματα της καθημερινότητας. Αυτά έχω να πω και είμαι περήφανος γι' αυτό. Πολύ ωραία. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Μπάμπη, τι μελιγενέστε, τι κάνουμε τώρα, αυτή την εποχή, το καλοκαίρι, τα σχέδια. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ ωραία συνεργασία με τον Μπέλαμι στον Πειραιά. Μάλιστα. 22 Ιουνίου θα παίξουμε με τον Δαβίδ Ναχμίας, την παράστασή μας Ελληνικές και Ιταλικές Καντσονέτες του Μεσοπολέμου. Και στις 5 Ιουλίου έχουμε με τον Παναγί Μπαρμπάτη μια παράσταση αφηρημένη στα Επτάνησα. Βέβαια. Είναι και τα 150 χρόνια φέτος της Ένωσης, μάλιστα. Και μαθαίνω ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά. Βέβαια. Καλή επιτυχία σου, Δουκά. Ευχαριστούμε πολύ. Χρήστο μου. Εμένα ολόκληρο το καλοκαίρι θα με βρει εδώ στην Αθήνα, στο Φρατζέλικο, που ξεκινήσαμε πριν από περίπου 3 εβδομάδες μαζί με τον Χρήστο Χολίδη και με την Έλλη Χατζίδου. 4 μέρες την εβδομάδα, πολλή δουλειά. Ο κόσμος μάχεται, διασκεδάζει. Έχει πείσμα και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους. Καλή επιτυχία. Δεν παρατείτε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, τι έχεις να μας πεις. Καταρχάς, θα κάνουμε κάποια εκπομπή. Είπες, θα φέρεις ομογενείς και θα κάνουμε μια εκπομπή για ομογενείς. Το κάνουμε. Τους αξίζει και πρέπει. Αυτοί τιμάνε την Ελλάδα, αυτοί τιμάνε την ελληνική μουσική και αυτοί έχουν τιμήσει όλους αυτούς που ακούσατε πριν και αυτούς που θα είναι στο μέλλον. Θέλουν να είμαστε Έλληνες. Ας είμαστε μακριά. Είμαστε Ελληνάρες. Έτσι, έτσι. Όλοι από την όπου και να είναι, να το ξέρετε. Η διασπορά είναι ο κορμός του ελληνισμού. Ήταν πάντα και θα παραμείνει. Εγώ προσωπικά τελειώνω ένα βιβλίο με τον τίτλο «Πούλησαν τη Μακεδονία μου». Είμαστε στη φάση να πάμε την Τουρκία ως πρόεδρος της Παγκόσμιας Ενορίας της Αγίας Σοφιάς, να πάμε την Τουρκία στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να πάρουμε πίσω την Αγία Σοφιά, να τη λειτουργήσουμε ως το σύμβολο της Ορθοδοξίας και ως ο καθεδρικός ναός της θρησκείας μας. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Σοφία, ο κόσμος ανάποδα εξακολουθεί. Ο κόσμος ανάποδα. Μια εκπομπή με εκλεκτούς καλεσμένους, με πολύ τρέλα, με πολύ πάθος. Κάθε Κυριακή στις 4. Θέμη, Αυστραλία, Αυστραλία, ναι, θα πω Αυστραλία. Τώρα, ακούτε έτσι, ακούτε. Αυστραλία, έρχεται. Ναι, για πες. 20 Μαΐου, για πρώτη φορά, δεν έχω πάει ξανά. Και θα συνεχίσουμε το φθινόπωρο και Αμερική. Αυτή τη στιγμή έχουμε άλλα 2 Σαββατοκύριακα εκεί που έβγαλα το χειμώνα. Πού δηλαδή? Στη Λεωφόρο Συγκρού, στο Συγκρού Live. Μάλιστα. Και έχουμε και ένα CD το οποίο είναι έτοιμο, αλλά απλώς έχει μείνει τώρα όλη η διαδικασία για να... Τα τεχνικά δηλαδή. Ναι, τα τεχνικά. Άγγελε. Λοιπόν, εγώ επιστρέφω στη δισκογραφία. Κάνω κάποια τραγούδια, σε κάποιο χρονικό διάστημα, σε κανένα μήνα. Και ξεκινάω 8 το μηνός στη Θεσσαλονίκη. Τώρα σε λίγες μέρες. Ναι, στο Αβαντάζ. Με ένα έτσι πολύ νεανικό πρόγραμμα σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στην πατρίδα μου. Έρχεται η Θεσσαλονίκη, κανονίστε. Πάω, πάω να τους δω. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Τι κάνετε, υποπλήρωχε. Υποπλήρωχος. Πολεμικό ναυτικό. Τα παιδιάκια μου πάνε πολύ καλά. Έχουμε ξεκινήσει τους αγώνες τώρα σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Έρχονται μετάλλια στο σύλλογο και πολλές επιτυχίες. Να είναι γερά. Καλότυχα. Και να συνεχίσουν να μας κάνουν περήφανες. Στο Φιλαθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας. Έτσι. Χάρη Σόζος. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος φέτος γιατί για δεύτερη χρονιά έκανα το Τζάκι τη Φασολιά, ένα παιδικό παραμύθι που είχα κάνει τη διασκευή και σκηνοθεσία. Και ήταν αγαπημένο των παιδιών μου και έτσι ευτύχησα να το ανεβάσω. Ετοιμάζω επίσης τα καινούργια ρούχα του Βασιλιά, ένα άλλο παιδικό. Πολύ ωραίο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Για το χειμώνα έχω κάποιες σκέψεις και κάποιες οργάνωνο και κάτι μονόπρακτα για ένα δευτερότριτο και είμαι σε μια πάρα πολύ καλή και επικοδομητική φάση. Ρέα του Τζι. Εγώ καλώς ερχόν των πραγμάτων. Τέλη Μαΐου θα παρουσιάζω την καινούργια εκπομπή γάμου και βάφτισης στο Channel 9 εν ονόματι Dream Day και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρα. Έχουμε ξεκινήσει μόλις προσφάτως θρίλερ, θεατρικό θρίλερ, η γυναίκα με τα μαύρα, στο θέατρο Αλκμίνη στον Γκάζι. Μόλις ξεκινήσαμε, μία νέα ομάδα, νέα παιδιά,
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμίνη. Καλή επιτυχία. Εύχομαι να πάει όλο το καλοκαίρι, να μην σας αφήνουν να κατέβετε. Ευχαριστούμε. Φέρι Ζαφυράκου. Εγώ δεν ξέρω. Μάλλον θα παρακολουθήσω τους υπόλοιπους τι κάνουν στις ζωές τους, γιατί μεγαλώνω τον γιο μας. Συζητάω για ένα σύριαλ. Μακάρι να γίνει, εσύ το ξέρεις καλύτερα λόγω της κρίσης. Ευχόμαστε για όλους τα καλύτερα. Μάλιστα. Αυτά. Αντρέα. Τώρα που μπορώ και διοχετεύω αυτά που έχω στο μυαλό μου ως μελωδίες και στίχους σε ένα πολύ μεγάλο μου αποθυμένο που πραγματικά είχα από πάντα, που λέγεται Θέμης Αδαμαντίδης, στον οποίο βρίσκει ανταπόκριση αυτό που κάνει η μουσική μου και ο στίχος μου. Παράλληλα, μου έχει γίνει μια πρόταση, η οποία είμαι εξαιρετικά τυχερός για την πρόταση αυτή. Σε επίπεδο Hollywood, κάνω τη μουσική επένδυση με ορχιστρικά και τραγούδια για έναν πολύ πολύ μεγάλο Έλληνα παραγωγό, ο οποίος προωθεί και τον ελληνικό πολιτισμό αυτή τη στιγμή στο αμερικάνικο κινηματογράφο, αλλά και στον παγκόσμιο. Έχει ήδη κάνει κάποια πράγματα. Ας γίνουν όλα πρώτα και μετά. Ηλιάνα Χρυσικοπούλου. Έχουν όλη την ευτυχία εδώ πέρα για τις δουλειές. Εγώ έχω τη μεγάλη λύπη που τελειώνει η σεζόν με την Ελένη Μενεγάκη, η δεύτερη σεζόν. Όποιος παρακολουθεί μία η ώρα στη συχνότητα του Α, ξέρει πόσο τρελά, χαρούμενη και φοβερή ομάδα ήμασταν. Αυτό κάνω τηλεοπτικά. Αυτό που δεν πολύ λέω και δεν ξέρει ο κόσμος είναι ότι είμαι υπεύθυνη και για το Too Bored, που είναι το περιοδικό του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το οποίο και σας εύχομαι να διαβάζετε, γιατί αν διαβάζετε σημαίνει ότι ταξιδεύετε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πες ευχαριστίες. Λοιπόν, ευχαριστούμε τις χορευτικές ομάδες Γαλατσίου, Πύλης Δερβενοχωρίων, Νίκαιας Ρέντι και Καματερού. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλους όσους συνέβαλαν για αυτή την ωραία βραδιά και πάνω απ' όλα ευχαριστούμε το Θέμη. Εγώ σας ευχαριστώ όλους. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, έτσι, πάντα ψηλά τη σημαία. Και πάμε με ένα ωραίο τραγούδι να τελειώσουμε, παιδιά. Yeah.
20 Μαΐου, Αυστραλία. Κανονίστε, έρχεται. Καλή. Και Αμερική. Και Αμερική μετά. Καλή. Ξέχασε πριν.